Επιτέλους υπάρχει ένα σχέδιο. Έχει εξαγγείλει ένα σχέδιο η κυβέρνηση που μπορούμε και να το κριτικάρουμε και να κάνουμε τις στοχευμένες παρεμβάσεις προς όφελος της απασχόλησης των εργαζομένων. Θετική κατεύθυνση, ωστόσο. Θεωρούμε ότι θα είναι προς θετική κατεύθυνση, γιατί πραγματικά υπάρχουν πολλές ασάφειες καταρχάς. Πάρα πολλές ασάφειες που πρέπει να ξεκαθαριστούν με υπουργικές αποφάσεις, με διευκρινιστικές εγκυκλίους. Υπάρχουν φυσικά θέματα και ζητήματα τα οποία δημιουργούν μια ανασφάλεια στο χώρο της εργασίας, δεν σας κρύβω. Όπως το κομμάτι της εκπεριτροπής εργασίας. Πολλοί που φοβούνται να μην γίνει σε μόνιμη βάση. Πολλά σωματεία εργαζομένων κάνουν σήμερα λόγο για τίποτα μονιμότερων του προσωρινού. Δηλαδή φοβούνται μήπως τελικά το νέο μοντέλο αυτό εργασίας της εκπεριτροπής είναι αυτό το οποίο θα υιοθετηθεί και μετά κορονοϊού εποχή. Ακριβώς. Και για να καταλάβουν οι τηλεθεατές, μέχρι προ-κορονοϊού, για να γινόταν εκπεριτροπής εργασίας, ήθελε τη συνένεση του εργαζόμενου. Τώρα το έχει δώσει αποκλειστικό δικαίωμα στον εργοδότη και μπορεί να επιβάλλει την εκπεριτροπής εργασίας, το χώρο της εργασίας και μάλιστα με ένα ποσοστό προσωπικού μέχρι και το 60%. Και σίγουρα υπάρχουν και ζητήματα τα οποία διαφωνούμε κάθετα και πρέπει έτσι να πιέσουμε κι εμείς, θα αντιδράσουμε έτσι ώστε να αλλάξουν, γιατί πραγματικά δεν μπορούν, είναι θέμα βιωσιμότητας των ανθρώπων. Ειδικά στο χώρο του εποχικού προσωπικού, παρά το γεγονός ότι ικανοποιήθηκαν κάποια αιτήματα όπως. Αυτό θα σας ρωτούσα. Δηλαδή, εργαζόμενοι και εποχιακοί εργαζόμενοι, τέλος πάντων, στο κομμάτι τουρισμού τουλάχιστον, νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο με την παράταση του επιδόματος ανεργίας σε πολλές περιπτώσεις, αλλά και με την επιπλέον έτσι, τόνωση των οικονομικών δεδομένων στο κομμάτι των εργαζομένων, νομίζω παίρνει κάποιες ανάσες και καλύπτονται κάποια πάγια αιτήματα τα οποία είχατε και εσείς σαν εργατικό κέντρο της. Κοίταξε, προηγούμενης το γεγονός ότι μειώσανε το όριο εισαγωγής των εσήμων, το όριο εσήμων για να μπουν με την επόμενη χρονιά στο Ταμείο Ανεργίας, μπορεί να το κάνανε. Αλλά δεν μιλάνε όμως για επιδότηση ανεργίας, μιλάνε για το βοήθημα. Ένα βοήθημα δηλαδή να πάρει ένας ξενοδοχοϋπάλληλος μετά από αυτά που θα έχει περάσει με τη μικρή σεζόν της τάξης των 500 ευρώ και άντε πέρασε 6-7 μήνες μέχρι την επόμενη σεζόν, καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε το πώς θα ζήσουν αυτά τα νοικοκύρια. Όταν λοιπόν δεν ξεκαθαρίζονται το τι γίνεται, τι θα γίνει με τους ανθρώπους που δεν θα προσληφθούν, μπορεί να τους δίνει τώρα μια διμηνή παράταση. Τι θα γίνει αν δεν προσληφθούν, τι θα γίνει με όλο αυτόν τον κόσμο που δεν αναφέρονται και δεν είχαν εισαχθεί και με την προηγούμενη σε υπουργικές αποφάσεις. Παραδείγματος χάρη, κάποιος εργαζόμενος που χρειάζεται να δουλέψει σε ένα ξενοδοχείο είτε σε κάποια τουριστική επιχείρηση, πρώτη φορά πέρσι. Ναι. Η πρώτη φορά θα δούλευε φέτος. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ και αν δεν προσληφθούν πραγματικά, θα πρέπει να δούμε πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί ο κάθε εργαζόμενος και χωριστά είναι ένα νοικοκυριό και πρέπει να υπάρξει μια στοχευμένη έτσι, λύση. Και όλα αυτά λοιπόν, και εμείς για να οφείλουμε σε συνδικαλιστικό κίνημα να κάνουμε στοχευμένες, έτσι θα έλεγα, προτάσεις, στοχευμένα προβλήματα να τα τονίσουμε, έτσι ώστε η κυβέρνηση να καταλάβει ότι και εμείς είμαστε διατεθειμένοι. Είδατε τα μηνύματα που περάσαμε και σε επίπεδο Ηρακλείου, αλλά και σε επίπεδο Κρήτης, στον χώρο του τουρισμού, είτε με τα τουριστικά λεωφορεία, την διαδήλωση διαμαρτυρίας που κάναμε, είτε με τους ξενοδοχοϋπαλλήλους. Πραγματικά σε όλες τις πόλεις της Κρήτης υπήρξε μια τεράστια συμμετοχή με τη στήριξη των εργατικών κέντρων και της Ομοσπονδίας. Η αλήθεια είναι αυτή. Θέλετε λίγο να πάμε να ακτινογραφήσουμε τα νέα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν χθες από τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας και παρακαλώ να δούμε τις σχετικές κάρτες και όση ώρα θα συνομιλούμε με τον κύριο Βοριά για να βοηθούμε και τους τηλεθεατές για να βλέπουν αναλυτικά όλα τα σημεία. Βλέπουμε λοιπόν, κύριε Βοριά, έκτακτα μέτρα για την εργασία για το μήνα Μάιο. Οι εργαζόμενοι λοιπόν, των οποίων οι συμβάσεις παραμένουν σε αναστολή, θα λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ. Παρατείνεται ωστόσο και η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους όλων των πληττόμενων επιχειρήσεων. Και εννοείται, αν έχετε κάποιο σχόλιο, κύριε Βοριά, εδώ είμαστε να το κάνουμε όση ώρα εμείς βλέπουμε και τα συγκεκριμένα στοιχεία. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Εντάξει, τα 534 ευρώ. Είναι βασικά για να επιβιώσουν όσο παραμένουν κλειστές. Στόχος μας είναι όμως να ανοίξουν επιχειρήσεις, να μπούμε σε μια κανονικότητα και να πάμε σε μισθούς αξιοπρέπειας και να εργάζονται οι άνθρωποι. Στόχος είναι να στηρίζεται η εργασία και όχι η ανεργία. Για πάμε να δούμε. Για πάμε να δούμε τα επόμενα σημεία. Λοιπόν, επίσης για τον Μάιο, οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις παραμένουν σε αναστολή θα λάβουν, το είδαμε, 534
34 ευρώ, ενώ παρατείνει τη δυνατότητα αναστολής πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους όλων των πληττόμενων επιχειρήσεων. Παρακαλώ να τρέξουμε λίγο τα στοιχεία για να αντιληφθούμε κι εμείς όλο το σύνολο των μέτρων. Παρατείνει τη δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας σε ποσοστό 100% των εργαζομένων για επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές, καθώς και όλες οι επιχειρήσεις στους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης, των μεταφορών, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του αθλητισμού. Αυτά για τον Ιούνιο, κύριε Βοριά, ενώ οι εργαζόμενοι επίσης σε αναστολή δικαιούνται για μία ακόμα φορά αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ, μέτρο το οποίο θα υφίσταται και τον Ιούλιο. Ωστόσο, δεν ξέρω αν έχετε κάποιο ενδιασμό όσον αφορά το χρονικό όριο, γιατί από Αύγουστο και μετά δεν ξέρω αν θα είναι διαφορετική η πραγματικότητα, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημο πλέον που να καλύπτει τους εργαζόμενους του κλάδου. Παρότι η κυβέρνηση ανήγγειλε ότι είχε περάσει και στην τρίτη φάση, δηλαδή στη φάση υποτίθεται της αποκατάστασης, της κανονικότητας. Παρόλα αυτά, δεν βλέπουμε μέτρα τα οποία έχουν έρθει μετά από τον Αύγουστο. Mm-hmm. Όπως σας είπα προηγουμένως, τι θα γίνει με τους ανέργους οι οποίοι τελικά δεν θα καταφέρουν να ενταχθούν μέσα σε κάποια εργασία και δεν γίνει μια πρόσληψη. Τι θα γίνει με τα επιδόματα ανεργίας για αυτούς τους ανθρώπους που δεν θα συμπληρώσουν ούτε αυτά τα 50 έσημα. Πρέπει να υπάρξουν τέτοιοι όροι, τέτοιες προϋποθέσεις, που όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε αργότερα, τελειώντας σεζόν, να δούμε πώς θα μπορέσουν να βγάλουν έναν πολύ δύσκολο χειμώνα που θα έρθει μετά από τον Οκτώβρη. Γιατί δεν σας κρύβω ότι μπορεί να αισιοδοξούμε ότι είμαστε στο τέλος μιας υγειονομικής κρίσης και στις αρχές μιας οικονομικής κρίσης, αν πραγματικά όμως δεν υλοποιηθούν μέτρα και σαν αυτά τα οποία να δώσουν κάποιες ανάσες, πραγματικά από τον Οκτώβριο θα έχουμε μια κοινωνική κρίση, ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται. Φοβάστε το κομμάτι, ρώτησα πριν από λίγες ημέρες και τον κύριο Κοκολάκη, τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχείων Υπαλλήλων. Φοβάστε για κάτι από το Σεπτέμβρη και μετά, γιατί υπάρχουν φωνές που κάνουν λόγο για ένα ενδεχόμενο απολύσεων σε διαφορετικούς κλάδους λόγω για τις κατάστασεις που έχει διαμορφωθεί, έτσι. Ναι. Φυσικά το φοβόμαστε αυτό, πρέπει να προστατευτεί η απασχόληση. Ωστόσο, δεν σας κρύβω ότι έχουμε και μια ανασφάλεια ακόμα και αυτά τα μέτρα στο πλαίσιο της εφαρμογής τους. Γιατί όταν υπάρχουν σε ορισμένες περιοχές ακόμα δηλαδή και ανύπαρκτοι ελεκτικοί μηχανισμοί, πραγματικά θα πρέπει να καταλάβουν και κάποιοι εργοδότες ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ασίδωτες, θα έλεγα, ενέργειες που θα αφορούν μειώσεις μισθού. Είναι σημαντικά πράγματα, ειδικά στο κλάδο του επισιτισμού. Θα πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση ότι πρέπει, ειδικά για φέτος, να κάνει υποχρεωτική τη συλλογική σύμβαση που ούτως ή άλλως έχει υπογραφεί, αλλά και κάποιοι εργοδότες και σε τοπικό επίπεδο, όπως οι εργοδότες στα τουριστικά λεωφορεία, οι πράκτορες, θα πρέπει να προβούν άμεσα σε μια υπογραφή ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης. Καλό θα ήταν να το κάνει με νομοθετική ρύθμιση, να ανανέωνε όλες τις συμβάσεις, έτσι ώστε να υπάρξει μια ισορροπία και να μην δούμε έτσι καταστάσεις οι οποίες, θα έλεγα, να τρώνε μεταξύ μας τις σάρκες μας. Δηλαδή, μια κοινωνική ομάδα να εκμεταλλευτεί μια άλλη μέσα σε μια κρίση. Θα πρέπει να υπάρξουν αυτοί οι μισθοί που αμοιβόντουσαν πριν με τις συλλογικές συμβάσεις και θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το προχωρήσουμε, να το περάσουμε όλοι μαζί, να προσπαθήσουμε όλοι μαζί και να μην θα προσπαθήσει κάποιος να εκμεταλλευτεί μια κατάσταση εις βάρος ειδικάτερα των εργαζομένων και της απασχόλησης. Να δούμε για τον Ιούλιο τι θα γίνει με βάση τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν χθες από τον Υπουργό Εργασίας. Έχουμε ένα ακόμα για τον Ιούνιο. Το μήνα Ιούνιο πάβει να ισχύει η δυνατότητα αναστολής πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών για όλες τις επιχειρήσεις. Ενώ οδεύοντας σιγά σιγά προς τον Ιούνιο, εκεί υπάρχουν κάποιες σαφείς διαφορές, νομίζω, κύριε Βοριά. Παράταση δυνατότητας αναστολής των συμβάσεων εργασίας σε ποσοστό 100% των εργαζομένων για τις επιχειρήσεις, τους κλάδους του τουρισμού, των μεταφορών, του πολιτισμού, του αθλητισμού που πλήττονται. Οι εργαζόμενοι επίσης σε αναστολή δικαιούται και εδώ, όπως είπαμε προηγουμένως, αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ, ενώ ακολουθεί και ένα κλασικό παράδειγμα για το πώς θα διαμορφωθούν τα νέα δεδομένα όσον αφορά το μισθολογικό κομμάτι. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να δούμε και το επόμενο παράδειγμα για να μας διαφωτίσει και ο κύριος Βοριάς. Το δικαίωμα του εργοδότη να μειώνει το χρόνο εργασίας του εργαζομένου πλήρους απασχόλησης έως και 50% θα ασκείται υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται το είδος της σχέσης εργασίας. Και εδώ τώρα αυτό θα δούμε το παράδειγμα. Ελέγξει όμως. Ποιος θα το ελέγξει αυτό? Ποιος θα το ελέγξει αυτό? Εδώ είναι το θέμα. Για πάμε να δούμε το παράδειγμα για να καταλάβει και ο κόσμος που αναφερόμαστε. Για παράδειγμα, λοιπόν, η πολιτεία αναλαμβάνει την υποχρέωση αναπλήρωσης κατά 60% του εισοδήματος του εργαζομένου για το χρόνο που ο εργαζόμενος δεν θα εργάζεται. Παράδειγμα, όταν κάποιος πληρώνεται δηλαδή με 2.000 ευρώ, θα λάβει από την επιχείρηση 1.000 ευρώ
και ακόμη 600 ευρώ από το κράτος. Πριν πάντως τα συζητούσαμε, ήσασταν θετικός ως προς αυτό, αλλά όσον αφορά το κομμάτι του ελέγχου, το θέμα είναι πώς θα εφαρμοστεί. Υπάρχει έλλειμμα. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι κάποιοι θα εκμεταλλευτούν την κατάσταση και θα προχωρήσουν σε μειώσεις μισθό και πάνω στις μειώσεις θα πατήσουν σε όλο αυτό το σχεδιασμό. Ήδη δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν κλάδοι και από το χώρο του τουρισμού, όπως κάποιοι εξειδικευμένοι, όπως η ΣΕΦ, όπως οι μάγειροι σε αυτή την κατηγορία, όπου καλούνται από τώρα να προχωρήσουν σε μειώσεις αποδοχών σε σχέση με πέρσι, πράγμα που δεν είναι σωστό και είναι και παράνομο σύμφωνα με τα μέτρα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αν δεν υπάρξουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί να προστατέψουν τον εργαζόμενο, για άλλη μια φορά φοβάμαι ότι θα έχουμε φαινόμενα ασυδοσίας. Πάμε να δούμε και πολύ γρήγορα και τα έκτακτα μέτρα για το κομμάτι της εργασίας στον τομέα του τουρισμού. Χορήγηση επιδόματος λοιπόν ανεργίας στους εποχικά απασχολούμενους που δεν θα προσληφθούν την τρέχουσα τουριστική περίοδο και κίνητρα επαναπρόσληψής τους. Χορήγηση επιδόματος εποχικής ανεργίας έως και το μήνα Σεπτέμβριο του 2020 στους περίπου 120.000 εποχικά ανέργους. Αυτό θέλει διευκρίνηση τώρα. Διευκρίνηση. Ποιοι είναι αυτοί οι 120.000, δεν μας ξέρετε και δεν το αντιλαμβανόμαστε πού απευθύνεται. Χορήγηση επιδόματος εποχικής ανεργίας. Γιατί αυτό φοβόμαστε και πρέπει να γίνουν και διευκρινήσεις από το Υπουργείο. Μην έρθουμε με την επόμενη σεζόν και ξαφνικά αντί για επιδόματα, έστω αυτό το πενιχρό που παίρναν τους τρεις μήνες, ναι, μην βρεθούν οι άνθρωποι με το επίδομα που είναι άλλη ορολογία από τον ΟΑΕΔ και πάρουν γύρω στα 490 ευρώ και αυτό είναι πέρασε για 6 μήνες. Σωστά. Και επέκταση επιδομάτων ανεργίας που λήγουν το μήνα Μάιο κατά 2 μήνες. Καλά, αυτό έχει γίνει νομίζω γνωστό εδώ και πολλές μέρες. Και αλίμονο, εάν δεν γινόταν, κύριε Βοριά, έτσι ποια θα ήταν η κατάσταση που θα επικρατούσε. Βέβαια, μένει να απαντηθεί τι θα γίνει και με όσους εργαζόμενους του τουριστικού κλάδου τελικά δεν κατάφεραν να λάβουν τώρα επίδομα ανεργίας. Και εννοείται δεν θα το λάβουν ούτε στην πορεία. Δεν θα υπάρχει για αυτούς παράταση. Είπαμε ποιες ήταν οι περιπτώσεις, αλλά ακόμη και αυτοί που το λάβανε, να πούμε ότι είναι αδικημένοι ή δεν είχαν την ίση αντιμετώπιση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, οι οποίοι ενώ πήραν και το επίδομα των 800 ευρώ, εντάχθηκαν σε μια σειρά ευνοϊκών μέτρων, όπως η έκπτωση του ενοικίου, φοροαπαλλαγές, ενώ οι συγκεκριμένοι εποχικοί εργαζόμενοι που το είχαν και περισσότερο ανάγκη, δεν είχαν ενταχθεί μέχρι τώρα σε όλα αυτά τα ευνοϊκά μέτρα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να υπάρξει μια ευαισθησία από την πολιτεία, ειδικότερα στους ευάλωτους κλάδους του επισητισμού και του τουρισμού στους ξενοδοχοϋπαλλήλους. Και πραγματικά εδώ πέρα θα είμαστε σε συνδικαλιστικό κίνημα. Αν δεν εισακουστούμε, τότε πολύ φοβάμαι ότι θα είναι ένα ζεστό καλοκαίρι, ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται. Λοιπόν, μία τελευταία ερώτηση πριν σας αποδεσμεύσω. Έχει να κάνει βεβαίως με το κομμάτι των εργασιακών. Οι οικοδόμοι πότε θα λάβουν τα 800 ευρώ, ερώτηση τηλεθεατή. Δεν ξέρω αν μπορούμε να απαντήσουμε έστω και. Υπάρχει μια καθυστέρηση από ό,τι έχουμε την πληροφόρηση καταβολής. Δηλαδή, ενώ το σύστημα τους έχει εντάξει, δέχτηκε τις αιτήσεις, ακόμα δεν έχουν καταβληθεί. Έχουμε ήδη στείλει ερώτημα στο Υπουργείο, περιμένουμε προς το παρόν απάντηση. Όπως σας λέω, χρειάζονται πολλές απαντήσεις, ακόμα και για τον κοινωνικό, από τον κοινωνικό τουρισμό που δεν αναφέραμε. Και θέλουμε, δηλαδή, πραγματικά θέλω να δώσω και ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε, να περισσώσουμε ό,τι μπορούμε από τη φετινή τουριστική περίοδο, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα σώσουμε την επόμενη. Ναι. Αλλά πραγματικά το γεγονός ότι παγκοσμίως αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρουμε, Μάλτα, Κύπρο, Ρόδο και ειδικότερα η Κρήτη, που θεωρείται όχι μόνο πιο ασφαλής προορισμός, αλλά έχει και τις υποδομές σε περίπτωση κάποιου κρούσματος του κορονοϊού, αυτό δίνει σημάδια ότι θέλει και είναι διατεθειμένος πολλοί κόσμος να έρθει. Και ήδη από την πρώτη μέρα ανακοίνωσης από χθες, ήδη από ό,τι γνωρίζω, 19 κράτη δηλώσανε τη θέλησή τους να στείλουν κόσμο. Και αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα, γιατί ο στόχος μας είναι η απασχόληση. Ο στόχος είναι να μπούμε στην κανονικότητα. Έτσι. Θέλουμε υγιείς επιχειρήσεις και θέλουμε απ' την άλλη όμως και αξιοπρεπείς μισθούς και συνθήκες. Και φυσικά, και κλείνω με αυτό που είναι πολύ σοβαρό, εννοείται στην πρώτη γραμμή της ατζέντας για το εργατικό κέντρο τα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας. Γιατί θα πρέπει να εκπαιδευτεί και το προσωπικό που δεν έχει γίνει ακόμα το πώς θα παίρνει τα μέτρα αυτά όλα προστασίας, έτσι ώστε να μην πάει για 800 ευρώ. Θα να το παίρνουν οι εργαζόμενοι τα μέτρα, αλλά να παίρνουν και οι τουρίστες, κάτι το οποίο δεν ανακοινώθηκε. Και οι επισκέπτες χθες δεν αποσαφηνίστηκε, λοιπόν, αλλά θα τα συζητήσουμε στο επόμενο μέρος με τον κύριο Αντί Πασιφάκη. Κύριε Βοριά, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε βεβαίως για οτιδήποτε προκύπτει να το αναδεικνύουμε.